Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα σε τίτλους. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο φθινοχώριο Αργολίδας. Νεκρός 47χρονος άνδρας στην Τρίπολη. Ανησυχία στην κοινωνία της Κορίνθου για τη διασπορά των μεταναστών μέσα στην πόλη. Νίκος Βούτσης, η διαχείριση των μεταναστών θα γίνεται όπως αρμόζει σε μια πολιτισμένη χώρα. Με κινητοποιήσεις απειλούν οι κτηνοτρόφοι. Ομόφωνα η Βουλή υπέρ της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στη θέση Χέλμης φθινοχωρίου Αργολίδας. Θύμα ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του μέσα σε αυτό. Εξαιρετικά δύσκολες ήταν οι συνθήκες απεγκλωβισμού του, όπως μας ενημερώνει ο πυρονόμος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άργους, Αντώνης Μαυρομάτης. Περί ώρα 15:55 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας ότι το αυτοκίνητο έχει εκτροπεί από το δρόμο του και βρίσκεται σε ποταμό με εγκλωβισμένο άτομο. Αμέσως έφυγαν από την υπηρεσία μας δύο οχήματα και φτάνοντας στο σημείο, το σημείο ήταν το Χέλμη τοπικής κοινότητας Χινοχωρίου του Δήμου Άργους Μικρινών. Ένα δύσβατο σημείο εκτός κατοικημένης περιοχής. Και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα αυτοκίνητο στο βάθος του ποταμού, περί 20 μέτρα από το βάθος, και υπήρχε ένας συνάνθρωπός μας. Αμέσως κατεβήκαμε κάτω και με τη βοήθεια της ομάδας που είχε πάει και των διασωστών του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε μέχρι το ασθενοφόρο ώστε να μεταβεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Η κατάσταση δεν ήταν καλή, ήταν δύσκολη η διάσωση γιατί η κίνηση έγινε μέσα από τον ποταμό ώστε να φτάσουμε στο ασθενοφόρο. Αυτά. Από τις πληροφορίες, παθολογικά αίτια ή ο άνθρωπος ήταν νεκρός καταρχήν, έτσι δεν είναι? Η κατάστασή του δεν ήταν καλή όταν πήγαμε, δεν είχε αισθήσεις. Τους λόγους που κατέληξε εκεί δεν τους γνωρίζουμε. Αυτά θα τα διενεργήσει όλα η προανάκριση που θα κάνει η τροχέα του Άργους. Το ξέρατε? Ναι, τον ξέραμε. Πού πηγαίνει αυτός ο δρόμος? Για το Χέλμη, απάνω. Πάει. Αυτός είχε ζώα εκεί? Όχι, δεν είχε αυτός. Αυτός ελιές θα είχε. Και πήγαινε απάνω, ναι. Να λιπάρει, ξέρω εγώ γιατί πάει, ναι. Τι να πούμε. Και ο δρόμος δεν είναι πολύ καλός? Όχι, χωματόδρομος. Άλλο ένα τραγικό συμβάν, κυρίες και κύριοι. Νεκρός άνδρας μέσης ηλικίας βρέθηκε σήμερα το πρωί στην Τρίπολη πλησίον του πεδίου βολής του στρατού. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Αναμένουμε όμως την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, η οποία διερευνά τα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα. Σήμερα ήταν μια μέρα δύσκολη. Επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας αναφέρει ότι κατά τις 10 το πρωί στο πεδίο βολής του στρατού που βρίσκεται πίσω από το ΑΕΔ προς το Πανεπιστήμιο βρέθηκε ένα πτώμα ενός άνδρα μέσης ηλικίας. Η αστυνομία βρέθηκε άμεσα στο χώρο, ξεκίνησε η έρευνα ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου. Νεότερη ενημέρωση δεν υπάρχει και η επίσημη ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι αυτός ο άνδρας ήταν γεννημένος το 1968. Τον βρήκε περαστικό σήμερα το πρωί περίπου κατά τις 9.30 στο σημείο, δίπλα από το πεδίο βολής, σε ένα χωματόδρομο συγκεκριμένα. Υπάρχουν και πλάνα όπως θα δείτε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία, αλλά δεν είναι επίσημα στοιχεία που αναφέρει η αστυνομία δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι, είναι ντόπιος από Αρκάδας? Ναι, είναι από την Τρίπολη, από ένα χωριό έξω από την Τρίπολη, τη Μιλιά. Άλλα στοιχεία, κάτι για την ζωή του ενδεχομένως, ζούσε μόνος του? Δεν ήταν παντρεμένος, ήταν έτσι... ιδιωτικός υπάλληλος, πολύ ευχάριστος, έκανε σπορ, ήταν αυτοκινητιστής, ήταν δραστήριος, σαν άνθρωπος. Κάτι που δεν προδιαθέτει και κάποια αυτοκτονία, εκτός και όχι, και όχι. Κάποιο γεγονός στη ζωή του, ξέρω εγώ, ακραίο ή και όχι, δεν υπήρχε κάτι, μάλιστα. Δηλαδή που να φανταστεί κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Έφερε χτυπήματα? Με κυνηγητικό όπλο. Έφερε χτυπήματα. Το όπλο βρέθηκε εκεί, στο σημείο που ήταν εκείνος? Ναι. Μάλιστα. Ωραία, ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα περαιτέρω, τι αφορούν τα άλλα στοιχεία που ενδεχομένως να συγκεντρώσετε.
Σε ευχαριστώ πολύ. Δυσάρεστα τα πράγματα αυτά και είχαμε καιρό στην περιοχή μας να ακούσουμε για κάτι τέτοιο. Είχαμε τελευταία ασχολιόμασταν πολύ με τα σκουπίδια και έτσι το σημερινό μας θάραξε. Σωστά. Δύο σοβαρότατα προβλήματα αντιμετωπίζει η Κορινθία και μάλιστα με δύσκολες λύσεις. Το ένα αφορά τους μετανάστες που έχουν κατακλείσει την Κορινθία μετά την απόφαση της κυβέρνησης για την απελευθέρωσή τους από το κέντρο φύλαξης που είχε δημιουργηθεί στο στρατόπεδο της Κορίνθου. Και το δεύτερο αφορά το θέμα των σκουπιδιών που από ό,τι φαίνεται δεν θα ξέρουν οι Δήμοι πού να τα πάνε στο άμεσο μέλλον. Δύο προβλήματα που καίνε αυτή την ώρα. Προβλήματα. Υπάρχουν άλλα δύο βασικά προβλήματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νομό Κορινθίας και ιδιαίτερα και στο Δήμο Κορινθίου, θα τολμούσα να πω. Να ξεκινήσουμε, Καταρίνα, από το θέμα που θα το δουν και οι τηλεθεατές αργότερα με τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά είναι κοινή πλέον γνώμη όλων των Κορινθίων ότι κάτι δεν πάει καλά με το στρατόπεδο. Μάλιστα. Από εκεί που μιλάγαμε πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ίσως και κάτι παραπάνω, και μιλάγαμε για 800, 900, ίσως και κάτι λιγότερο, σήμερα το στρατόπεδο δεν έχει πάνω από 170 άτομα. Και ενώ σας είχα πει τις προηγούμενες φορές που μιλάγαμε ότι δεν έχουμε δει πού πάνε και τι γίνεται, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε πλέον ορατά τα δείγματα στην πόλη της Κορίνθου, στον προαστιακό, στο λιμάνι, στα περιβολάκια, σε πλατεία. Είναι ομαδούλες, ομαδούλες. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι σιγά λίγο-λίγο, 20-20, 30-30, τους αφήνουν ελεύθερους. Και καλά κάνουν γιατί παράνομα τους κρατούσαν. Το θέμα είναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι πεινασμένοι, είναι άνεργοι, είναι ρακένδυτοι, δεν έχουν πού να μείνουν. Όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος θα έχει σκεφτεί τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, πού θα πάνε. Η εγκληματικότητα στην Κορινθία είναι τεράστια, είναι μεγάλη και λόγω της πρόσβασής μας στην Αθήνα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει αστυνομία, με την έννοια δεν υπάρχει προσωπικό. Οι άνθρωποι, οι ελάχιστοι αστυνομικοί που διαθέτει το αστυνομικό τμήμα Κορίνθου και Κορινθίας κατ' επέκταση, είναι ελάχιστοι. Mm-hmm. Όταν λοιπόν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί η πείνα και η ανεργία, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Η εγκληματικότητα θα φτάσει στα ύψη. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Για δουλειές, μην το συζητήσουμε. Είσαι σε έναν αγροτικό νομό και ξέρεις ότι πλέον οικογενειακά προσπαθούν να μαζέψουν τις ελιές, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια. Έτσι. Δεν προσλαμβάνουν ούτε έναν εργάτη πλέον. Σωστά. Προσπαθούν μόνοι τους να βγάλουν το μεροκάματο. Όλοι λοιπόν αυτοί οι 600, 700, 800 ή πόσοι είναι, τέλος πάντων, είναι και άγνωστα τα νούμερα. Κανείς δεν ξέρει. Θα πλημμυρίσουν όλη τη Κορίνθου και όλη την Κορινθία να προσπαθούν να βρουν δουλειά, να επιβιώσουν, να ζήσουν. Ήδη άρχισαν λοιπόν να είναι διάσπαρτα. Ορατά, ορατά πλέον. Ναι, βλέπουμε αρκετές παρεούλες, ομαδούλες, όπως βλέπαμε πριν από 2-2,5 χρόνια. Αρχίζουν σιγά σιγά και γεμίζουν τα διάφορα σημεία που πηγαίναν και παλαιότερα. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τι σας λένε οι αρμόδιοι? Οι αρμόδιοι συνήθως, Κατερίνα μου, το γνωρίζεις καλά και καλύτερα εσύ και από μένα, είναι αναρμόδιοι. Ξέρουν να λένε μεγάλα λόγια μπροστά στις κάμερες, μπροστά στα μικρόφωνα. Ουσιαστικά όμως τίποτα, είναι μόνο για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν παίρνει αποφάσεις, κανείς δεν κάνει τίποτα. Μόνο μπροστά στα μικρόφωνα λένε μεγάλα και παχιά λόγια. Μήπως και κάποιοι τσιμπήσουν από τον κόσμο και πούνε μπράβο σε αυτόν, μπράβο στον άλλον. Τίποτα δεν μας λένε παραπάνω αυτά που μας λένε καιρό. Να κλείσει το στρατόπεδο, να προωθηθούν στις χώρες τους. Αν είναι δυνατόν αυτό να είναι έτσι απλό, να βρούνε τι θα τους κάνουνε, να τους νοικιάσουμε σπίτια. Και άντε και τους νοικιάσα το σπίτι μου και ήρθαν και μείνανε, και δύο και τρεις και πέντε, και παίρνουν ένα νίκη. Πού θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχουν πολλά προβλήματα, Νίκο, αναμφισβήτητα. Να δούμε πώς είναι. Ναι, μιλάμε για εγκλήματα έτσι, κατά του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε ρατσιστές, εγώ προσωπικά δεν είμαι. Αλλά σε κάνουνε. Με αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις, σημερινή, χθεσινή και προχθεσινή, σε φέρνουν αντιμέτωπους με ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα. Ναι, σωστά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Κορινθία, είναι και σε άλλες περιοχές. Ναι, μόνο που υπάρχει μια διαφορά στη δικιά σας, στο δικό σας το τόπο, ότι δεν έχετε στρατόπεδο. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε μακριά από την Κορινθία. Δίπλα και μάλιστα έχετε λεμόνια, πορτοκάλια για μάζεμα πολλά. Έτσι. Λοιπόν, και το δεύτερο θέμα, το επίσης σοβαρό, είναι. Το θέμα είναι τα σκουπίδια. Τα οποία, από ό,τι φαίνεται, διευρύνεται το πρόβλημα στην Πελοπόννησο αντί να συρρήκουν. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι αιρετοί, και μάλιστα αιρετούς βάζω και τον δικό σας, τον Καμπόσο, και τον δικό μας, τον πνευματικό, τον δήμαρχο, και καμιά εικοσαριά άλλους δημάρχους, και τον κύριο Τατούλη, οι οποίοι μαζευτήκανε καμιά τριανταριά, σαρανταριά και πήγαν στη Γερμανία να φέρουν τεχνογνωσία. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς ψάχνουμε για τεχνογνωσία στο ΚΕΠΕΝΤΕ.
3,5 χρόνια τώρα υπάρχουν υποσχέσεις για τα σκουπίδια. Οι δήμαρχοι φταίνε 100%, όχι σήμερα, όχι χθες, και προχθές και παραπροχθές. Αλλά αφηθήκανε στα μεγάλα λόγια της περιφέρειας ότι τελειώνουμε με την Τέρνα, να σε λίγο, να είμαστε έτοιμοι. Ξαφνικά κλείνουν οι χωματερές, κλείνουν οι χαδά και δεν υπάρχουν να τα πάνε. Πού να πάμε στην κορυφή και από πού να αρχίσω. Το Λουτράκι είναι μεταξύ φθοράς και φθαρσίας. Η Κόρινθος είναι τελειωμένη. Είχαμε ένα χαδά χιτά του Κιάτου που ήταν ένα από τους τελευταίους που υπήρχαν στην Πελοπόννησο, προχθές έκλεισε. Ξαφνικά ο Δήμος Ιχιονίων, ο Δήμος Βελουβόχας βγάλαν ανακοινώσεις, παρακαλάνε τους κατοίκους τα αστικά απόβλητα να μπορέσουν να τα μαζέψουν όσο μπορούν και να βγάζουν ανακυκλώσιμα. Τι θα τα κάνει ο κόσμος στα σκουπίδια, δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τι ανακυκλώσεις που βγάζουν. Γιατί έκλεισε στο Κιάτο, γιατί έκλεισε. Γιατί τελείωσε, είναι κορεσμένος, έχει ξεφύγει, είναι, πρέπει να έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Και ξαφνικά φτάσανε στο τέλος, δεν θα μπορούσε να πάει άλλο. Να όλη η Κορινθία βασίζεται σε ένα χιτά του ξυλοκάστρου, το οποίο δεν χωράει παραπάνω από το να εξυπηρετεί στο ξυλόκαστρο, άντε και κάποιες μικροποσότητες από γύρω-γύρω. Έχουν αρχίσει τα σκουπίδια να φαίνονται να μαζεύονται στην Κόρινθο, όχι ακόμα. Κόρινθο ακόμα όχι, αλλά σήμερα έχουμε μια ανακοίνωση από το Δήμο Βελουβόχας, ευγενικιά και ήρεμη από τον Ανίβατο Παπακυριάκο, τον Δήμαρχο, ο οποίος λέει στους κατοίκους να είναι προσεκτικοί, τα ανακυκλώσιμα να τα βγάζουν, τα αστικά όσο μπορούν να τα συμμαζεύουν. Δεν είμαστε και ένας λαός με παιδεία, δεν κατηγορώ κανέναν μας, δεν μας έδωσε κανείς δείγματα παιδείας για να τα πάρουμε. Είμαστε και λίγο αδιάφοροι και μάλιστα και εκδικητικοί θα έλεγα. Γιατί πάμε και λέμε δήμαρχοι, τι μας έλεγες, ότι θα μαζεύεις τα σκουπίδια. Πάρτα και φάτα. Τώρα, σωστό, λάθος, βάλ το όπου θέλεις εσύ. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι τα σκουπίδια της Τρίπολης ετοιμάζονται να έρθουν στην Κόρινθο σε συγκεκριμένο σημείο, οργανωμένο και αδειοδοτημένο. Οπότε θα έρθουν της Τρίπολης στην Κόρινθο και η Κόρινθος δεν θα έχει πάντα πάει. Μένουμε στο θέμα των μεταναστών, έλεγχο στα σύνορα με σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παροχή διεθνούς προστασίας με συνθήκες υποδοχής και διαβίωσης κατ' εφαρμογή της διεθνούς ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας είναι οι βασικές αρχές στις οποίες θα στηριχθεί η διαχείριση του ζητήματος των μεικτών μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου της ελληνικής επικράτειας. Οι αρχές αυτές περιγράφονται σε έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Βούτση, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Στο έγγραφο παρατίθενται στατιστικά στοιχεία από το πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από τα οποία προκύπτει ότι η πλειοψηφία των καταλαμβανόμενων παράτυπα εισερχομένων αλλοδαπών προέρχεται από χώρες που ενεργοποιούν τη διεθνή προστασία. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 77.163 συλληφθέντων για παράτυπη είσοδο, οι 32.520 προέρχονται από τη Συρία, 12.901 προέρχονται από το Αφγανιστάν, 1.875 από τη Σομαλία, 1.023 από το Ιράκ, 1.019 από Ερυθρέα και 622 από την Παλαιστίνη. Επιδίωξή μας είναι η διαχείριση του ζητήματος των μεικτών μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου της ελληνικής επικράτειας με τρόπο που να διασφαλίζει αφενός τον έλεγχο των συνόρων και συνακόλουδα της εισόδου των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα μας, αφετέρου στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την παροχή διεθνούς προστασίας και συνθήκων υποδοχής και διαβίωσης κατ' εφαρμογή της διεθνούς ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, υπογραμμίζει ο Υπουργός Εσωτερικών και αναφέρει ότι τα συναρμόδια Υπουργεία θα καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος πρώτης υποδοχής για την αποτελεσματική υπαγωγή των νέων εισερχόμενων σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, καταγραφή, ενημέρωση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νόμικη συνδρομή και την παραπομπή τους σε δομές φιλοξενίας. Την περαιτέρω αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ασύλου για τη διασφάλιση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου κατ' εφαρμογή της διεθνούς ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Όπως αναφέρει ο κ. Βούτση, συνιστά προτεραιότητα η ενίσχυση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και η προσήκουσα λειτουργία των περιφερειακών γραφείων θεωρήσεων Visa, την αστυνομική συνεργασία για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, καθώς και δράσεις σχετικές με το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών μέσω των δύο νέων ταμείων εσωτερικής ασφάλειας και ασύλου μετανάστευσης και ένταξης. Ο σχετικός προϋπολογισμός των πιστώσεων των ανωτέρων ταμείων που έχει καταναμηθεί στη χώρα μας ανέρχεται στα 530 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Βούτση ενημερώνει εξάλλου ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αναλυφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και να εφαρμοστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων υπουργείων τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα για την ουσιαστική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε όλα τα διαδικαστικά στάδια, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου. Προς τούτο δρομολογείται η κατάλληλη οργάνωση των υπηρεσιών, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών και η διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια όχι μόνο στις απαιτήσεις που αφορούν στο μεταναστευτικό σήμερα, αλλά και να καλύπτουν διαφαινόμενες ανάγκες που θα ανακύψουν προϊόντα του χρόνου, όπως αρμόζει σε μια χώρα πολιτισμένη με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Είμαστε ανήσυχοι για το στρατόπεδο της Κορίνθου. Καθημερινά 20 έως 40 μετανάστες αφήνονται ελεύθεροι, αδειάζοντας το στρατόπεδο και πλημμυρίζοντας την πόλη της Κορίνθου με άνεργους και πεινασμένους μετανάστες. Άμεσα το Υπουργείο πρέπει να λάβει τα μέτρα του, γιατί φοβόμαστε για την εγκληματικότητα στο νομό μας, δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Πυλοπίδας Καλλύρης. Καταρχάς, εγώ από το 2011 επέμενα ότι έπρεπε να μείνει το στρατόπεδο της Κορίνθου ως στρατόπεδο, διότι είναι το πιο κοντινό στην Αττική. Θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο κέντρο κατάταξης για να εξυπηρετεί και τους στρατευμένους. Άρα αυτό το πλεονέκτημα το χάσαμε από πολιτικές λανθασμένες επιλογές κάποιων συμπατριωτών μας. Τώρα, πάμε στην ουσία. Εμείς έχουμε ανησυχήσει ιδιαίτερα για αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, ότι αυτή τη στιγμή φεύγουν 20-20 κάποιοι, οι οποίοι είναι παράνομοι μετανάστες από το κέντρο κράτησης μεταναστών στην πόλη της Κορίνθου, που ήταν το μοναδικό σε ιστό πόλης και είχαν γίνει πολλές διαμαρτυρίες και στο παρελθόν γι' αυτό. Νομίζω ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη να κλείσει το κέντρο μεταναστών, αλλά αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, όταν η Κορινθία μαστίζεται από την ανεργία, όταν πραγματικά βγαίνουν έξω και δεν έχουν ούτε να μείνουν ούτε να δουλέψουν, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα, εγώ ενημέρωσα και τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κ. Πανούση. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του για αυτό το ζήτημα, ότι θα πρέπει, φοβάμαι και φοβόνται και οι πολίτες της Κορινθίας και της Κορίνθου ιδιαίτερα, ότι πιθανόν αυξηθεί η εγκληματικότητα. Το απευχόμαστε. Και είπα στον Υπουργό ότι θα πρέπει και να αυξηθούν οι δυνάμεις αστυνόμευσης της περιοχής. Προς τιμήν του, ο Υπουργός κατανόησε το ζήτημα, κάναμε μια θετική συζήτηση, ότι πραγματικά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και θα πρέπει να πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Νομίζω ότι γίνεται λίγο πρόχειρα η όλη διαδικασία. Και βέβαια δεν θα κρίνω τη διαδικασία ως διαδικασία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει κάπου να πάνε ή κάπου θα πρέπει να απορροφηθούν. Αλλά στην περιοχή τη δική μας δεν υπάρχει τρόπος να απορροφηθούν, δεν υπάρχουν δουλειές και πραγματικά φτάνουμε σε απόγνωση να βλέπεις αγρότες σήμερα, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν κάποιους στα κτήματα, να δουλεύουν μόνοι τους. Γιατί η κρίση έχει επηρεάσει τους πάντες. Άρα σε μια περιοχή που έχουμε, είμαστε πρώτη ενεργεία στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή, η Κορινθία. Ναι, άρα, βιομηχανική πόλη, άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να απορροφήσουμε κανένα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Άρα θα πρέπει να πάνε κάπου εκεί που θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα του να εργαστούν ή να μείνουν. Εμείς δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες και νομίζω ότι η θέση μας είναι να κλείσει το κέντρο, να πάνε στην ευχή του Θεού οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι και εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν είναι κλέφτες, δεν είναι ληστές. Κάποιοι από αυτούς παρανόμως μπήκαν στη χώρα. Είναι μια παράνομη πράξη. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει τρόπος να πάνε πίσω στις πατρίδες τους, καλώς. Αν δεν υπάρχει τρόπος, να απορροφηθούν κάπου που μπορούν να απορροφηθούν. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι να απορροφηθούν. Εντάξει, τώρα δεν είναι ένα εκατομμύριο αυτοί που είναι σε κέντρα κράτησης μεταναστών. Συνολικά είναι περίπου 4.500 όλη την Ελλάδα. Είναι σε πρώτη φάση αυτή, τουλάχιστον αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Νομίζω ότι με Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση συνολική. Στο παρελθόν, στις εισόδους της χώρας είχαν πει ότι θα γίνουν κάποια κέντρα υποδοχής μεταναστών. Πάντως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμφωνήσουμε εμείς ότι μέσα στο νησί της πόλης, μέσα στο κέντρο της Κορίνθου, θα πρέπει να μείνει ένα τέτοιο στρατόπεδο κράτησης μεταναστών. Αυτή την ιστορία που ακούσαμε για κέντρο διερχομένων, δηλαδή 50-60, μήπως υπάρχουν και εκεί. Δεν αλλάζει τη μορφή. Το να αλλάξουμε. Εμείς, σαν περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης, είχαμε πάρει μια απόφαση, συνολικά το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνη, ότι είτε με αυτή τη μορφή, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεν πρέπει να υπάρξει ένα κέντρο συγκέντρωσης μεταναστών στην Κόρινθο. Εμείς θέλουμε να αξιοποιηθεί ο χώρος, ένα σημαντικό χώρο, που είναι ένα σημαντικό χώρο πρασίνου, να μεταφερθούν εκεί η περιφέρεια, η οποία πληρώνει ενίκεια στους χώρους που είναι, κομμάτια του Δήμου και ο Δήμος Κορινθίων, να μεταφερθεί η αστυνομία, η πυροσβεστική πληρώνει σήμερα και αυτή η ενίκεια και να γίνει ένας σημαντικός χώρος που μπορούμε να έχουμε και χώρους αθλοπαιδιών για τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες. Να γίνει ένα πραγματικά ένα πολύ ωραίο κόσμημα για την πόλη μας, ένα συγκρότημα
που θα απολαμβάνουν και τον περίπατό τους. Έχουμε ένα τεράστιο γήπεδο που στο παρελθόν χρησιμοποιείται, έχουμε εκκλησία μέσα στον χώρο αυτόν. Θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα πολύ σημαντικά για την περιοχή. Κύριε Καλλιέργη, μου δώσατε ευκαιρία με όλο αυτό που περιγράψατε και το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, αν μπορούσε να γίνει κατανόητο για την κόρη. Όχι, εμείς να σας πω κάτι, έχουμε ζητήσει και συνάντηση με πρωτοβουλία και τις περιφέρειες, να γίνει μια συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ώστε να συζητήσουμε το θέμα παραχώρησης κομματιού του στρατοπέδου. Δείτε σε λίγο. Συνάντηση των πολιτών της Αρκαδίας στο ΟΕΒΑ για τα σκουπίδια. Τραγική κατάσταση των συνταξιούχων ΙΚ Αρκαδίας. Στα μέσα Μαρτίου η δημοπράτηση της γέφυρας της Άκο Βάργους. Με κινητοποιήσεις απειλούν οι κτηνοτρόφοι όλης της χώρας μετά το Πάσχα, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, αφού θεωρούν ότι τα προβλήματά τους παραμένουν άλυτα, ενώ κάποιοι τονίζουν ότι σκέφτονται να εγκαταλείψουν τελείως τις δουλειές τους. Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι η νέα ΚΑΠ 2015-2020 είναι συνέχεια των προηγουμένων και οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των ενισχύσεων σχεδόν κατά 50% σε σχέση με αυτή του 2013. Βγάζετε πέρα. Πού να τα βγάλουμε πέρα? Τι θέλετε, γελέτε, να τα βγάλουμε πέρα? Και εδώ κάθε χρόνο όλο πιο μέσα μπαίνουμε από χρέη και αυτά. Και τώρα η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι καλύτερη? Δυστυχώς προς το χειρότερο πάει. Έχει χάλια διόρθωτα. Δύο χρόνια πάρουμε εξωτική αποζημίωση. Το γάλα τζάμπα, όλα τζάμπα. Τζάμπα. Καταχρεωθήκαμε. Ζωοτροφές έχουν πάει στο κατακόρυφο. Δεν φτιάχνετε πέρα δηλαδή? Με τίποτα. Είμαστε έτοιμοι να τα πουλήσουμε όλοι. Το μνημόνιο των αγροτών που είναι η νέα ΚΑΠ δεν την ακούμπησε καθόλου. Και στις προγραμματικές δηλώσεις ακούσαμε τον Υπουργό Αναπληρωτή της Αγροτικής Ανάπτυξης να μην λέει κουβέντα για τη νέα ΚΑΠ. Για μας που έχουμε πείρα από αγώνες, η νέα ΚΑΠ θα συνεχιστεί. Είναι ο γόρδιος δεσμός που έχουν βάλει στους αγρότες να ξεκληρωθούν και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε τις κινητοποιήσεις εδώ στον ΟΠΕΚΕ, με διαμαρτυρία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπεται και συνέχεια. Έχουμε και στις 15 την Κυριακή πανελλαδική κινητοποίηση στο Κιλελέρ, αγροτοκτηνοτρόφοι, και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Είμαστε πεπισμένοι πλέον ότι και αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δείξει ενδιαφέρον για την αγροτιά. Η υπόθεση είναι στα χέρια των αγροτών και των κτηνοτρόφων να ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές, να μπορέσουμε να ζήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι. Από ό,τι βλέπετε, η κτηνοτροφία βιώνει τη χειρότερη χρονιά και από καιρικές συνθήκες αλλά και από ανθρώπινες συνθήκες. Βέβαια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν συνηγορήσει για το σχέδιο δράσης, αυτό το νομοσχέδιο που βγάζει εκτός επιδοτήσεων τους κτηνοτρόφους. Εμείς λέμε άμεσα να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο, να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν και να μην τους υφαρπάξουν τα οριστικά δικαιώματα που είναι οι μάνες οι λεγόμενες που λένε. Με δόλιο τρόπο η κυβέρνηση θέλει να πάρει τα δικαιώματα από τους κτηνοτρόφους και να τα δώσει στα κτηνοτροφικά πάρκα και στις μεγαλομονάδες που ξεπετρώνουν σαν τα μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι θα περάσουν πάνω από τα πτώματα των κτηνοτρόφων. Δεν θα πάρουν τα οριστικά δικαιώματα. Η μάχη είναι μπροστά μας και η μητέρα των μαχών θα είναι μετά το Πάσχα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, προμηνύονται κινητοποιήσεις στους δρόμους. Βεβαίως, κινητοποιήσεις και θα δούμε και μπλόκα μέσα στο καλοκαίρι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στον Άφλιο πραγματοποίησαν το πρωί τα μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας με 7 ουσιαστικά αιτήματα που αφορούν την εξωτική αποζημίωση, την επιστροφή των 200 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου του ΟΠΕΚΕΠΕ που πήρε η κυβέρνηση, τη νέα ΚΑΠ, τη μη παρακράτηση της επιστροφής ΦΠΑ και τη μη επιβάρυνση των κτηνοτρόφων ούτε με ένα ευρώ για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Μάλιστα, παρέδωσαν σχετικό ψήφισμα στα γραφεία του φορέα για να προωθηθεί αρμοδίως. Λοιπόν, σήμερα έχουμε προγραμματίσει παράλληλη διαμαρτυρία στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ στον Άφλιο. Τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, αλλά με βάση τα προβλήματα που έχουν, δηλαδή πρώτον την εξωτική, δεν έχουν πολλοί κτηνοτρόφοι με βάση το σχέδιο δράση, δεν έχουν πάρει την εξωτική αποζημίωση. Και δεύτερος κύριος λόγος είναι το ζήτημα της απόφασης κυβέρνησης να πάρει από τα αποθεματικά ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ 200 εκατομμύρια ευρώ για να πληρώσει το χρέος, άρα που σημαίνει ότι το αναγνωρίζει και το χρέος η κυβέρνηση. Που την ίδια στιγμή θα μείνουν πίσω και μένουν και απλήρωτες κάποιες επιστροφές φόρους ΦΠΑ, σχέδια βελτίωσης, τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας για τους αγρότες. Να σας διαβάσω και το ψήφισμα. Λοιπόν, ζητάμε σήμερα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα γίνει μια συνάντηση και στο γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα στείλουμε και με φάξη με το Υπουργείο Παιδείας και στην κεντρική διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αιτήματά μας. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Λοιπόν, πρώτον, άμεσα να δοθεί το σύνολο της εξωτικής αποζημίωσης σε όλους τους δικαιούχους με βάση τις βοσκίσιμες εκτάσεις του 2012. Χορήγηση της ενίσχυσης με βάση τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου και όχι των βοσκοτόπουλων όπως ισχύει μέχρι τώρα. Δύο, να πάρθουν πίσω τα 200 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο του ΠΚΙ που πήρε η κυβέρνηση. Έγκαιρες πληρωμές στους δικαιούχους. Τρία, άμεσα να εξοφληθούν οι απλούτες παραγωγές, να εξοφλήσει η κυβέρνηση τα χρωστούμενα προς τους αγρότες. Δηλαδή, έχουμε την επιστροφή του ΦΠΑ και επιστροφή φόρου στα καύσιμα. Να επιστρεφθούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Ήδη έχουν βγει τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, αλλά από ό,τι φαίνεται η κεντρική κατεύθυνση που μπαίνει από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ είναι να μην γίνουν αποζημιώσεις. Βγάζει πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Η εικόνα δηλαδή αυτή έρχεται στο νομό. Τέσσερα, να μην ισχύσουν τα χειρότερα μέτρα, οι περικοπές της νέα ΚΑΠ 2015-2020, που είναι συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων και οδηγούν σε παρατέρα μείωση των ενισχύσεων κύριος 50% μέχρι το 2000, από το σχέση με το 2013. Έκτο, κατάργηση όλων των άμεσων και έμεσων περιορισμών της αγροτικής και εκτενοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η ΚΑΠ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύνδεση των επιδετήσεων με την παραγωγή. Έβδομο, να μην γίνεται παρακράτηση από τις εθνικές ενισχύσεις και τις επιστροφές ΦΠΑ και πετρελαίου για χρέη που έχουν οι αγρότες ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, το ΕΒ και σε δήμους. Και τέλος, να μην επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο γρανοτρόφος για την υποβολή των αιτήσεων του ΟΣΔΕ που ήδη είχε αρχίσει. Το ΟΣΔΕ να το πραγματοποιεί δημόσιο οργανισμό και όχι σήμερα που το πραγματοποιεί ουσιαστικά η Τράπεζα Πειραιώς, η ιδιωτική τράπεζα επιχείρηση. Να μην εφαρμοστεί παρακράτηση της ενίσχυσης 3% και να μην ενισχύσει κατάργηση ενίσχυσης σε όσους καλλιεργούν 4 θέματα και κάτω. Άμεσα η διοίκηση του ΠΚΠ να ξεκλειδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων. Ήδη εικόνα που έρχεται, ενώ και καλά μπορεί ο αγρότης ηλεκτρονικά να κάνει την υποβολή αιτήσεων της νέας καλλιέργειας, το κλειδώνει το σύστημα, αποτέλεσμα να μπλοκάρει, να πηγαίνει δηλαδή στα. Ακόμα δεν έχει ανοίξει να πηγαίνει στην Ένωση να πληρώνει το χαράτσι τέλος πάντων της ενίσχυσης. Είναι η πρώτη νέα χρονιά παράδειγμα διαμαρτυρίας. Θα κάνουμε μια συνάντηση με τα γραφεία του ΠΚΠ, να μιλήσουμε και με την Αθήνα. Είναι πανελλαδική η κινητοποίηση που κάνουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες με βάση αυτά τα ζητήματα. Από εκεί πέρα θα συντονίσουμε τη δράση, που η δράση μας δεν είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο, όπως είπα και πριν, είναι απόβαση και της πανελλαδικής επισυντονιστικής αγροτών των μπλόκων. Είναι μια παράδειγμα διαμαρτύρας και βλέπουμε. Στο κτίριο της ΟΕΒΑ συναντήθηκαν φορείς και πολίτες για το μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια στην Τρίπολη. Αρχικά έγινε μια σύντομη αναδρομή στις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αλλά και τα αποτελέσματα που είχαν. Η συζήτηση έληξε με τους συγκεντρωθέντες να καλούν όλους να παρευρεθούν την Παρασκευή 13 Τρίτου του 2015 και ώρα 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μου επιτρέψετε μια σύντομη αναδρομή των όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα σχετικά με το καυτό πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη μας. Θα τα διαβάσω, διότι δεν είναι δυνατόν να τα θυμηθώ όλα από μνήμης. 26 Δευτέρου του 2015, λοιπόν, απλοί ανώνυμοι πολίτες της πόλης αποφασίσαν να αφήσουν επιτέλους τη ραστόλη του καναπέ μας, προκειμένου να διακρανωθεί και γίνει γνωστό προς πάσα κατεύθυνση το απολύτως αυτονόητο. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής προς τους καθήλυν αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι έχουν υποχρέωση και ιερό καθήκον να απαλλάξουν την πόλη από την άσκηση των σκουπιδιών. Είχε προηγηθεί μερικές μέρες νωρίτερα ένα ακόμη άκαρπο και ανούσιο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη διάρκεια του οποίου για το πλέον αυτό ζήτημα δεν ακούστηκαν παρά μόνο τα ίδια λόγια. Είναι όμως γνωστό και διαχρονικά αποδεδειγμένο ότι όταν τα λόγια δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες πράξεις και από ανάλογα έργα, τότε είναι γράμματα κενά περιεχομένου και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να χαρακτηρίζουν όσους τα ξεστομίζουν. Αυτό ακριβώς έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο λίγες μέρες πριν από τις 26 Δευτέρου του 2015 ημέρα Πέμπτη. Δηλαδή, μας έφυγε η Δημοτική Σύμβουλη και η συμπολίτευση αναλώθηκε σε ανταλλαγή λόγων. Η οργάνωση λοιπόν αυτής της κινητοποίησης ξεκίνησε κατά βάση με την χρήση των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι ξεκίνησα. Σε αυτή τη φάση που τώρα βρισκόμαστε, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να εξαρτούν κάποια συμπεράσματα κατά το δυνατόν με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο, αναφορικά με το τι έγινε μέχρι σήμερα από πλευρά των κινητοποιητών των πολιτών, αλλά και ποια αποτελέσματα είχε ή δεν είχε η κινητοποίηση αυτή. Συμπέρασμα πρώτο.
Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μια στη συγκλονιστική συμμετοχή ιδιαίτερων μεγάλων αριθμών πολιτών, απλών κατοίκων αυτής της πόλης, ακόμα και της μαθητικότητας νεολαίας, που κάτω από αντίξωες γενικά καιρικά συνθήκες πραγματοποιήσαν πορείες με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και με ουσία, τόσο προς το κτίριο όπου στεγάζεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο Δήμος Τρίπολης, όσο και προς αυτό όπου στεγάζεται η περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεύτερον, έλαβαν χώρα συναντήσεις τόσο με τους δημοτικούς άρχοντες, δήμαρχο και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιον από εμάς, όσο και με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Αν όλοι μας αντιληφθούν ότι πρόκειται για μια πραδιφλεγή βόμβα, η οποία κάποια στιγμή θα εκραγεί με συνέπειες και θα πνίξουν όλους μας, ακόμα και αυτούς που ευθύνονται για το σημερινό χάρι, ακόμα και αυτούς που επιμελώς αποφεύγουν να πάρουν θέση, όπως έγινε χθες στο Συμβούλιο που διεξήχθη της τοπικής κοινότητας του Βουλής. Και αν όλοι βαδίσουμε ενωμένοι χωρίς αλληλοναχαιρώματα και χωρίς τάσεις καπελώματος του ενός από τον άλλο, που αποτελούν αυτές οι κινήσεις βούτυρο στο ψωμί του κάθε οργανωμένου συμφέροντος. Την ομόθυμη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων συγκέντρωσε η πρόταση της Προέδρου του Σώματος Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση και αναβάθμιση της Διακομματικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών, με όλα τα κόμματα να επισημαίνουν την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας αλλά και συντεταγμένης στρατηγικής σε πολιτικό και νομικό επίπεδο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Κατά την πολυώρη συζήτηση που διεξήχθη στην ολομέλεια ομιλία, εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ίσυχος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Νίκος Χουντής και σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ τις θέσεις των άλλων κομμάτων εξέφρασαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και επίσης στο βήμα ανέβηκε μεγάλος αριθμός βουλευτών από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Ο κ. Χουντής με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης της πρότασης για ανασυγκρότηση της Επιτροπής τόνισε πως δίδεται η δυνατότητα να επαναβεβαιώσουμε την δέσμευση διεκδίκηση και να πούμε προς τον ελληνικό λαό ότι θα οργανώσουμε τον πολιτικό αυτό αγώνα στη βάση μιας δίκαιης διεκδίκησης που πρέπει να κλείσει λογαριασμούς από το παρελθόν, λογαριασμούς όχι με τη στενή οικονομική έννοια αλλά με την έννοια της ηθικής και της πολιτικής στροφής. Πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον και να διευθετήσουμε τους λογαριασμούς του παρελθόντος που προκάλεσαν αυτές τις ανεπανόρθωτες καταστροφές στη χώρα μας. Όσο δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, θα παραμένει ως εκκρεμότητα το αν τελικά ενσωματώθηκε στη βλέψη προς το μέλλον από όλους τους ενδιαφερόμενους οι διεκδικήσεις αυτές του ελληνικού λαού να γίνουν αποδεκτές ηθικά και πολιτικά από τη Γερμανία και να αποπληρωθεί το κατοχικό δάνειο και να δοθούν οι αποζημιώσεις, τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Αφού ανέφερε πως την θέση που έχει εκφραστεί από τη Γερμανία για τις ελληνικές αξιώσεις, η ελληνική κυβέρνηση την θεωρεί ως υπεκφυγή της Γερμανίας απέναντι στην ηθική και ιστορική υποχρέωση προς τον ελληνικό λαό. Είναι υπεκφυγή γιατί δεν αναγνωρίζει το πώς διαμορφώθηκε το λεγόμενο γερμανικό θαύμα και πώς διαμορφώθηκε αυτό που λένε Ευρώπη του μεταπολέμου. Γιατί αυτό το γερμανικό θαύμα οφείλεται στο γεγονός ότι χαρίστηκαν, κουρεύτηκαν τα χρέη της Γερμανίας το 1953, της δόθηκε αναπτυξιακή βοήθεια, είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Είναι γνωστό το παράδειγμα, πήρε και αναπτυξιακή ρήτρα και σε αυτή την αντιμετώπιση από την πλευρά των 21 τότε κρατών που όφιλε η Γερμανία, έστερξε και η κατεστραμμένη χώρα μας. Δεν συμψηφίζουμε, συγκρίνουμε, είπε ακόμη ο κ. Χουντής. Μέσα στο Μάρτιο θα γίνει η δημοπράτηση του γεφυριού της Άκοβας στο Άργος που ως γνωστόν κατέρευσε μετά την αεροποντή του περσινού Δεκέμβρη δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους των γύρω χωριών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Γλυδίδα Στάσου Χεβιδόπουλου, εξασφαλίστηκε ποσό ενός 1.170.000 ευρώ για να γίνει ένα πιο ολοκληρωμένο έργο. Δεν έγινε γεφύρι της Άρτας. Αστειεύομαι διότι ξέρετε, έχουμε ακούσει πολλά για αυτό το γεφύρι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει προσδιοριστεί η δημοπράτησή του 24/3 με ένα ποσό 1.170.000 που πολλαπλάσιο, όπως θα θυμάστε, του αρχικού προϋπολογισμού που είχαμε υπολογίσει ότι θα ήταν γύρω στους 600.000. Δυστυχώς η μελέτη, δυστυχώς δεν θα το έλεγα, ευτυχώς η μελέτη βρίσκει όλο το συγκεκριμένο σημείο και για αυτή τη γέφυρα βγήκε το ποσό του 1.170.000. Εντάξαμε στο έργο στο πρόγραμμα που δούε του 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, ενώ αρχικά όπως ξέρετε ήταν στο πρόγραμμα εκτάκτων αναγκών της περιφέρειας συνολικά. Δυστυχώς δεν μπορούσε να μπει τόσο μεγάλο ποσό εκεί, οπότε αναγκαστικά δεσμεύσαμε ένα μεγάλο μέρος από τους πόρους που έχουμε από το ΠΟΔΟΕ. Θεωρούμε όμως ότι είναι ένα έργο πολύ σημαντικό το οποίο έπρεπε να γίνει. Υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό
Όπως γνωρίζετε, είναι ένα έργο που αφορά το Δήμο Άργους, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς ικανοποιήσαμε το αίτημα το οποίο υπέβαλε προς εμάς ο Δήμος Άργους. Και είναι καθαρά οικονομικό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μεγάλο ποσό, το 1.170.000. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, σεβόμενη την οικονομική αδυναμία την οποία είχε, προχωρήσαμε αμέσως από την πρώτη στιγμή στη μελέτη, στην ολοκλήρωση της μελέτης και στη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες κυρίως των αγροτών της περιοχής, αλλά όχι και μόνο, γενικότερα των διερχόμενων επισκεπτών προς τα χωριά της ευρύτερης περιοχής της Καριάς, οι οποίοι μέσα από το Άργος προτιμούν αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή. Και για να κάνουμε καλύτερο αυτό το έργο, έτσι όπως αυτό θα δημοπρατηθεί στις 24 Τρίτου, έχουμε προσθέσει αυτό ένα συγκεκριμένο κόμβο πριν από την γέφυρα, προκειμένου να κάνουμε πιο εύκολη τη διέλευση πάνω στη γέφυρα. Αλλά ταυτόχρονα ήδη ετοιμάζουμε τη βελτίωση και του υφιστάμενου δρόμου από την είσοδο της Οδού Κορίνθου, δηλαδή από τη γέφυρα του Άργους, μέχρι τη γέφυρα, που επίσης αποτελεί δημοτικό δίκτυο, αλλά θεωρούμε ότι επειδή είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση ο συγκεκριμένος τρόπος, ότι πρέπει να κάνουμε και αυτές τις βελτιώσεις. Ήδη στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα κατανεμηθεί συγκεκριμένο ποσό με βάση μελέτη την οποία έχει ήδη κάνει η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, και πιστεύω ότι με αυτό βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο την ήδη εικόνα αυτής της γέφυρας, δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για καλύτερη ανάπτυξη των αγροτικών παραγωγών στην περιοχή και την συντόμευση των δρομολογίων των αγροτών από και προς τη συγκεκριμένα χωριά και το γεφύρι, το οποίο έχει ήδη καταστραφεί. Επειδή ο κόσμος έχει αναρωτηθεί αν είναι πάρα πολλά τα λεφτά για ένα 200 περίπου για ένα γεφύρι. Θέλετε να μας κοιτάξτε, κυρία Κουρτέλη, όταν να σας πω, όταν μάζεψα εδώ τους κατοίκους, μου είπαν ότι 600.000 είναι λίγα. Λοιπόν, εγώ δεν κρίνω τις μελέτες των μελετητών στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς θα κάνουμε μια άρτια γέφυρα, λίγο μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε, ό,τι χρειάζεται για να ικανοποιείται η κίνηση στην περιοχή, γίνει συγκεκριμένη μελέτη. Το υπάρχον γεφύρι δεν έχει καμία σχέση με το παλαιό, δεν θα χρησιμοποιηθεί κανένα τεχνικό μέρος του παλιού γεφυριού, ούτε ο πυλώνας που έχει μείνει, ούτε τα θεμέλια στην ξηρά, ούτε οτιδήποτε. Είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι μια μέθοδος με πασαλόπηξη, η οποία θα δημιουργήσει μια καινούργια γέφυρα όλων των απαραίτητων προδιαγραφών. Η μελέτη πλήρει όλες τις προϋποθέσεις που ο νόμος βάζει. Και άρα το ζήτημα που θα έπρεπε να βάλουν οι κακόπιστοι πολίτες, οι οποίοι ζητούν αυτό το πράγμα, γιατί καλόπιστοι περιμένουν απλά να γίνει το έργο, θα έπρεπε να είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει, ξέρετε, στην πολιτική, αρκετοί από εμάς πολιτευόμαστε για ένα μπράβο. Θα έπρεπε λοιπόν να πούνε και ένα μπράβο στις υπηρεσίες μας, εγώ το λέω κάθε μέρα, που κατάφεραν καταρχήν να βρουν το ποσό. Δηλαδή ο Περιφερειάρχης βρήκε 15,5 εκατομμύρια μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όταν η χώρα έχει προβλήματα ακόμα και καθημερινότητας. Βρήκε 15 εκατομμύρια για την Περιφερειακή Ενότητα Εργολίδας. Βρήκε πολύ περισσότερο άνθρωπο, 80 εκατομμύρια, αλλά η Περιφερειακή Ενότητα Εργολίδας βρήκε 15 εκατομμύρια, τα οποία 15 εκατομμύρια τα κατανείμαμε έτσι προς όφελος των πολιτών. Από αυτά λοιπόν κόψαμε κάτι άλλο και βάλαμε τη γέφυρα της Άκουβας, η οποία έπρεπε να γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι το ποσό είναι αυτό που αναλογεί στη μελέτη για την καλύτερη ασφάλεια και για το καλύτερο έργο των πολιτών. Και μπράβο καταρχήν και στον Περιφερειάρχη που κατάφερε και βρήκε το ποσό και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το πράγμα, και στους μελετητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν σε χρόνο ρεκόρ μια μελέτη, και στην υπηρεσία που το επέβλεψε τόσο της Τρίπολης όσο και τη δική μας. Και πιστεύω ότι εάν δημοπρατηθεί 24 Τρίτου, επειδή μου αρέσει να μιλάω με νούμερα, παρότι σας επαναλαμβάνω υπάρχουν κακόπιστοι που μου λένε να το γράψω κιόλας, εδηλωσίας δεν ήμουν ποτέ, αλλά όταν μιλάω δημόσια μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής μου, θεωρώ ότι δεσμεύομαι πολιτικά και το έχω ξανακάνει. Σας λέω λοιπόν ότι εάν δημοπρατηθεί καλώς στις 24 Τρίτου, χωρίς προβλήματα, πολλά προβλήματα ενστάσεων ή οτιδήποτε άλλο, εντός 2 μηνών περίπου μπορεί να έχει υπογραφεί η σύμβαση και να έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης του έργου. Το πότε τελειώνει ένα έργο προβλέπεται από τη σύμβασή του, δεν το λέω εγώ, θα το πούνε συμβάσεις ανάλογα με το κόστος και με τον χρόνο τον οποίο ζητάει αυτό. Δεν πρόκειται να τσικουνευτούμε χρόνο για να γίνει καλύτερο το έργο. Για να ξεκαθαρίσουμε τους ορισμένους που θα μου πούνε ότι δεν πρέπει να γίνει σε 6 μήνες, πρέπει να γίνει σε 4. Το έργο θα γίνει όπως χρειάζεται να γίνει. Υπάρχουν δεσμεύσεις μου ότι εκτιμώ ότι το έργο μέχρι τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί και θεωρώ ότι είμαστε εντός των χρόνων με μια πάρα πολύ μικρή καθυστέρηση.
Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η δίκη 32 αγροτών της Τρίπολης για κινητοποιήσεις που είχαν γίνει το Φεβρουάριο του 2013 και συγκεκριμένα για μια κινητοποίηση που έγινε στον μπλόκο της Νεστάνης. Ήταν μια προσπάθεια να ακουστεί η φωνή αγωνίας μας για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά και την εξαθλίωση του αγροτικού τομέα, υποστήριξαν οι αγρότες. Ο δικηγόρος τους, Νίκος Δελφάκης, είπε ότι κατηγορούνται επειδή σήκωσαν την μπάρα στα διόδια, αλλά δεν προκύπτει μάρτυρας από τη δικογραφία που να λέει κάτι τέτοιο. Η υπόθεση δεν εκδικάστηκε σήμερα και πήρε αναβολή. Να διαμαρτυρηθούν για να δείξουν τα σοβαρά τους προβλήματα και όχι μόνο τα δικά τους αλλά και όλους, σε όλους τους άλλους κλάδους που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν κάναμε ένα μπλόκο στον κόμπο Νεστάνης, εκεί συμμετείχαν πάρα πολλοί αγρότες. Ήταν ένα ανεξάρτητο μπλόκο, ήταν χωρίς να έχουμε καμία κατεύθυνση από κανένα πολιτικό χώρο. Ήταν μια αυθόρμητη συμμετοχή των αγροτών. Στις 20 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με το Κρατικό Κέντρο, με την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΜΗ, κάναμε μια πορεία διαμαρτυρίας, ανεβαίνοντας προς το κινητόδρομο και πηγαίνοντας προς τα διόδια που κόμβουν στάιτες. Εκεί καθίσαμε για ένα διάστημα και μοιράσαμε έτσι πολιτικό στους διερχόμενους ανθρώπους που περνάγανε. Γι' αυτό τον λόγο και γι' αυτόν τον τρόπο μάλλον διαμαρτυρίας, σήμερα είμαστε κατηγορούμενοι. Θεωρώ ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει αυτό που πρέπει. Ότι δεν θα δικάσει έναν αγώνα ο οποίος ήταν χωρίς να έχει κάποιο κίνητρο πίσω του, ήταν ξεκάθαρος αγώνας και θεωρώ ότι η απόφαση ήταν υπέρ των αγροτών. Λοιπόν, είναι σήμερα εδώ στο δικαστήριο, στο μονομελές πλημελιωδικείο Τρυπόλεως, μία δίκη όπου κατηγορούνται 32 αγρότες για γεγονός που υποτίθεται ότι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2013 στα διόδια εδώ της Νεστάνης, σε μία περίοδο που οι αγρότες της περιοχής μας και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα είχαν κινητοποιήσεις για τα αιτήματά τους. Πρέπει να πω ότι οι αγρότες είναι η τάξη εκείνη που η κρίση που λέμε όλοι μας την έπληξε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Με το ζόρι τα βγάζουν σε πέρας διότι δεν έχουν αν θέλετε και ποια άλλη εργασία να ασχοληθούν. Δυστυχώς χρωστάνε στις τράπεζες, στην Αγροτική Τράπεζα πρώην, ναι, Αγροτική, σήμερα Πειραιώς και τα λοιπά, σε φάρμακα και όλα αυτά. Ωστόσο παλεύουν. Το δεύτερο που θέλω να πω, για την εθνική μας οικονομία, το αγροτικό εισόδημα, το κτηνοτροφικό εισόδημα, τα προϊόντα μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όλοι ακούνε πως υπάρχει, παραδείγματος χάρη, η ναυτιλία, ο τουρισμός και τα αγροτικά μας προϊόντα. Με χμή τα κτηνοτροφικά, το λάδι, η φέτα, έτσι το γιαούρτι το ελληνικό, το λάδι και πάει λέγοντας. Επομένως, εάν θέλουμε να πάει καλά η ελληνική οικονομία, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχτούν. Είναι αυτοί που παράγουν σήμερα στην Ελλάδα, ενώ άλλοι τομείς δυστυχώς παραγωγικής βιομηχανίες, βιοτεχνίες, έχουν και αυτοί πέσει κατά πολύ. Η αγορά κρατικών και άλλων τίτλων χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανόν ότι θωρακίζει τις χώρες της Ευρωζώνης από επιπτώσεις που θα προέρχονται από τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια διάσκεψης στη Φραγκφούρτη ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Στον αποστηρωτικό χαρακτήρα του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εναντί ενδεχόμενης μόλυνσης που θα μπορούσε να προκαλέσει επιδείνωση της ελληνικής κρίσης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Μάριο Ντράγκη δήλωσε την Τετάρτη πως η αγορά κρατικών και άλλων ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως προστατεύει τις χώρες της Ευρωζώνης από μια μετάσταση από τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Είδαμε μια περαιτέρω πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων της Πορτογαλίας και άλλων πρώην προβλημάτων χωρών παρά την ανανεωμένη κρίση στην Ελλάδα. Αυτό υποδηλώνει προς το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων μπορεί να θωρακίσει τις χώρες Ευρωζώνης από τη μόλυνση, κάτι που μας βοηθά επίσης να επιτύχουμε τους στόχους νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, δήλωσε ο Ντράγκη. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρθηκε αμέσως και στις ενστάσεις της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας για την QE, παραδεχόμενος πως υπάρχουν κίνδυνοι που απορρέουν από το πρόγραμμα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γνωρίζουμε πως τα μέτρα μας
μας μπορεί να περιλαμβάνουν κάποια ρίσκα χρηματοοικονομικής σταθερότητας, όμως προς το παρόν αυτά τα ρίσκα είναι περιορισμένα υπερχαρακτηριστικά. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τόνισε πως οι αγορές περιουσιακών στοιχείων είναι αντισυμβατικές, αλλά δεν είναι ανορθόδοξες και αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως υπογράμμισε με την ανάπτυξη του εργαλείου αυτού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπογράμμισε την ικανότητα και την αποφασιστικότητά της να σταθεροποιεί τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ σύμφωνα με τον στόχο. Στην ίδια βάση, εκτίμησε πως η ευεργετική επίδραση της QE στη χρηματοδότηση κρατών θα αυξήσει τα ωφέλη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κυβερνήσεων αντί να μειώσει τα κίνητρα για μεταρρυθμίσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αυξάνουν τις επενδύσεις τους, φέρνοντας στο προσκήνιο την οικονομική ανάκαμψη, είπε. Ο ίδιος επεσήμανε πως η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναπτυχθήκε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν κατά το 4ο τρίμηνο του 2014 και η ανεργία τον Ιανουάριο 2015 μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2012. Όπως σημείωσε, αν και αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά και μόνο στην νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δείχνουν ωστόσο μια αποκατάσταση των συνθήκων. Παρότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε πολύ χαμηλά ή αρνητικά επίπεδα κατά τους επόμενους μήνες, κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσης των τιμών του πετρελαίου, ωστόσο αναμένεται να προσεγγίσει το στόχο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα επόμενα χρόνια και να φτάσει στο 1,8% το 2017, εφόσον υπάρξει πλήρης εφαρμογή όλων των μέτρων πολιτικής. Στη τραγική κατάσταση έχουν περιέλθει οι συνταξιούχοι και γι' αυτό το λόγο το Σωματείο Συνταξιούχων ή Καρκαδίας προχώρησε σήμερα σε μια συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο για να συζητηθούν τα προβλήματα και να πάρθουν αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τα κυριότερα αιτήματά τους μεταξύ άλλων είναι η αποκατάσταση όλων των συντάξεων, η επαναφορά του ΕΚΑΣ, η κατάργηση του νέου ΛΑΦΚΑ και η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και το δώρο του ΠΑΣ. Για τις συντάξεις μας βάζουν σε δύο κατηγορίες. Είναι κόσμος ο οποίος έχει πληρώσει πάνω από 30 χρόνια και τον κατατάσσουν στα 700 ευρώ. Θα πάρουν δηλαδή το δώρο, έτσι τη λένε, το δώρο αυτοί που παίρνουν κάτω από 700 ευρώ. Δηλαδή αυτός ο κόσμος που έχει πληρώσει 30, 40 χρόνια δεν τα δικαιούται. Τα έχει πληρώσει. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να είναι σε εκκλήρωση. Μεγάλες συνταξιούχοι, εκ μέρους του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ, νομού Αρκαδίας, καλημερίζω τη σημερινή μας συγκέντρωση στους καλεσμένους μας, που γίνεται μέσα στα πλαίσια της δράσης των συνεργαζόμενων οργανώσεων συνταξιούχων ΟΑΕ, ΚΙΚΑ, Δημοσίου, ΕΤΑ, ΟΣΕΝΑ, τα ΕΟΤΑ κλπ. Είναι 9 ομοσπονδίες που απαρτίζουν το συντονιστικό όργανο. Σκοπός της σημερινής μάζοξης είναι η ενημέρωση και η εκτίμηση που έχουν κάνει οι ομοσπονδίες μας μέσω του οργάνου της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΕΑ για τις μετεπλευκές εξελίξεις στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν και γενικότερα ο καθορισμός της τάσης μας, στάσης συνταξιούχων, στα γεγονότα και στις εξελίξεις που θα έχουν και στο παρόν και στο μέλλον και θα καθορίσουν την παραπέρα πορεία του κινήματός μας. Οι συνταξιούχοι με τη μέχρι τώρα δυναμική τους παρουσία έδωσαν τον παρόν σε όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, για τη σύνταξη, το φάρμακο, το νοσοκομείο και όλα που τους αφορούν. Και έστειλαν το μήνυμα στις μνημονιακές κυβερνήσεις ότι δεν αποδέχονται την πολιτική της φτώχειας, της λαϊλασίας των συντάξεων, της ανεργίας των νέων, τα χιλιάδες δουλειάτα των συναδέλφων, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Η σημερινή κυβέρνηση που εκλέχθηκε πριν ένα μισό μήνα δεσμεύτηκε ότι δεν θα φύγουν πλέον οι συντάξεις, ότι ο νόμος Λοβέρδου που τρομάγει για τα 360 ευρώ θετική σύνταξη είναι παρελθόν, ότι θα επανέλθει ο 13ος μισθός στους χαμηλούς συνταξιούχους. Χαιρετίζουμε αυτό το μέτρο, αλλά εμείς εκτιμάμε ότι πρέπει να επεκταθεί και στους υπόλοιπους, γιατί όλοι έχουν πληρώσει τις το 13ο και το 14ο μισθό. Υποσχέθηκε φορολόγητο ως 12.000 ευρώ, κατάργηση του έμφυα, κατάργηση των 5 ευρώ εισόδου στα νοσοκομεία και του 1 ευρώ στα φάρμακα, προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των 750 ευρώ στους μισθούς. Πλησιάζει 25η Μαρτίου και το μεγάλο πανηγύρι της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκε το θέμα του καθορισμού των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, της τιμής και της ασφάλειας για την εύρυθμη διεξαγωγή του πανηγυριού. Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα ασχολήθηκε με τους όρους και τη διαδικασία
διεξαγωγής στο πανηγύρι της Ευαγγελίστρας 25 Μαρτίου. Για μας είναι ένα θέμα που πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται στο Δήμο μας. Θεωρούμε ότι την τελευταία τριετία έχει εξορθολογιστεί 100% η λειτουργία του, είναι από τα ελάχιστα στην Ελλάδα στα οποία δεν υπάρχουν παράνομοι μικροπολιτές. Εδώ λοιπόν, αφού γκραζόμενοι και την κρίση, πέρα από, από τους όρους, τους κανόνες λειτουργίας, είχαμε και μια μικρή μείωση των τιμών που θα πληρώνουν οι πλανώδη έμποροι γιατί, και οι μικροπολιτές, γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά πώς χυμάζεται η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα το εμπόριο, χυμάζεται από την οικονομική κρίση. Έτσι λοιπόν έγινε μια μείωση ομόφωνα από όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Θεωρούμε ότι και φέτος το πανηγύρι της Ευαγγελίστρας θα έχει πάρα πολύ κόσμο και θα επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο γίνεται. Η απόφαση κινήθηκε για το φετινό εορτασμό στα πλαίσια τα περσινά. Πέρσι δεν είχε λειτουργήσει άσχημα το πανηγύρι, είχε λειτουργήσει αρκετά καλά. Απλά λάβαμε υπόψη μας την οικονομική κρίση η οποία υπάρχει και είναι μεγάλη και κάναμε κάποιες μειώσεις για τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν εκεί το χώρο. Και βέβαια και για τους ντόπιους που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο. Ήμασταν βέβαια αρκετά αυστηροί στο κομμάτι του να πληρώσουν έγκαιρα για να πάρουν την άδεια και στο θέμα της αστυνόμευσης, όπου πρέπει να είναι πάρα πολύ ασφυκτικό και πολύ στενό για να μην υπάρξουν προβλήματα. Τελικά καθορίστηκε η τιμή. Καθορίστηκαν οι τιμές σε διάφορες περιοχές από 300 ευρώ και πιο κάτω οι υπόλοιπες. Ήταν 325 πέρσι, το πήγαμε στα 300 ευρώ. Και αντίστοιχα υπήρξε μια αντίστοιχη μείωση και κλιμακωτά και στα υπόλοιπα. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι έχει σημασία μεγάλη όχι απλά να λειτουργήσει το εμποροπανήγυρο, να λειτουργήσει σωστά. Και να μην προσβάλλει, αν θέλετε, και την τοπική οικονομία εδώ, τους ανθρώπους που έχουν μαγαζιά εδώ και οι οποίοι νιώθουν και αυτοί με τη σειρά τους ότι εκείνες τις ημέρες πρέπει να δουλέψουν και εκείνοι. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εκτιμώ ότι με τις παρεμβάσεις που κάναμε και εμείς και την όλη συζήτηση που έγινε, βρέθηκε μια χρυσή τομή και ελπίζουμε να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Το θέμα το μεγάλο που ανέκυψε ήταν το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι προς το Δήμο. Η εισήγηση ήταν να πληρώσουν ένα ποσό της τάξης των 300 και ευρώ. Εμείς θεωρήσαμε και το καταθέσαμε και τελικά πέρασε. Λόγω των δύσκολων στιγμών αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται μέσα στο κρύο να δουλέψουν, να βγάλουν το μεροκάματο, να πληρώσουν πολύ μικρότερο τίμημα. Το ύψος είναι αναλογικό ανάλογα με το σε ποιο σημείο έχουν στήσει τον πάγκο τους. Θεωρώ ότι έφυγαν ευχαριστημένοι, πήραμε θέση γι' αυτό και θεωρώ ότι και φέτος με επιτυχία θα γίνει το πανηγύρι. Ένα άλλο σημείο που θέλω να πω είναι ότι εμείς σαν παράταξη θέσαμε και το θέμα της ασφάλειας. Έτσι, αντιλαμβάνεστε με τον κόσμο τον πουλί, κάτι μπορεί να συμβεί. Η εισήγηση ήταν θετική προς αυτή την κατεύθυνση του Δήμου, με την έννοια ότι όλοι κάθετοι δρόμοι θα είναι ελεύθεροι, προκειμένου ασθενοφόρα, πυροσβεστικές και οτιδήποτε άλλο να φύγουν. Το πανηγύρι της Ευαγγελίστρας αποτελεί ένα γεγονός στο Δήμο Ναυπλίων το οποίο έχει μεγάλη αξία για τους λόγους ότι προσελκύει κόσμο, γίνεται ένα κέντρο ενδιαφέροντος και για την πόλη και για την περιφέρεια αυτή η διοργάνωση. Παρόλα αυτά, επειδή τηρούνται κάποιοι κανόνες οι οποίοι το προασπίζουν και το προστατεύουν, εμείς θεωρήσαμε ότι δεδομένου ότι δόθηκε μια δυνατότητα να στηθούν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες μία μέρα, μισή μέρα νωρίτερα, άρα να έχουν δύο ωφέλιμες μέρες πώλησης επί των οδών των επιτρεπομένων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν έπρεπε να γίνει κάποια μείωση στο τίμημα που καταβάλουν. Γιατί να μην γίνει μείωση, δεν κατάλαβα το για το λόγο ότι έχουν πλέον δύο ολόκληρες μέρες στις οποίες θα διενεργούν την επόμενη πανήγυρη. Αυξήθηκε ουσιαστικά ο χρόνος τον οποίο έχουν στη διάθεσή τους και θα είναι ενεργοί σαν μικροπολιτές. Όσο για το θέμα της ασφάλειας, δεν τέθη θέμα να πληρώσει ο Δήμος το εξασφαλίζει. Ο Δήμος το εξασφαλίζει. Το ότι ο Δήμος εξασφαλίζει με ιδιωτική εταιρεία την ασφάλεια της διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, αυτό δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνος, διότι υπάρχει και γραφείο κοινόχρηστων χώρων, το οποίο θα μπορούσε να αναλάβει να επιμεληθεί αυτή τη κατάσταση και ήδη οι επιχειρηματίες. Δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για μια σχετικά καλή οργάνωση εμποροπανήγυρης, τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, έπρεπε και αυτοί να την προστατεύουν και να μην μπαίνει ο Δήμος σε μια εξτρά δαπάνη, η οποία δεν έρχεται μέσα από τους κόλπους του Δήμου, αλλά με έναν εξωτερικό συνεργάτη που σε αυτό είμαστε πάντα αντίθετοι.
Την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση όλων των μελών από την Κορινθία με θέμα απολογισμός, ανεργία, μαύρη εργασία. Αυτά αναφέρει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Κώστας Κατεμής. Κυριακή 15 του μήνα στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο απολογιστικό συνέδριο. Έχουν κληθεί όλοι οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της δύναμης του Εργατικού Κέντρου, όπου ευελπιστούμε ότι θα γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος, αφού προηγηθεί ο διοικητικός απολογισμός από μεριάς της διοίκησης και ο οικονομικός απολογισμός. Θα γίνουν τοποθετήσεις των συνέδρων και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι μια επικοδομητική και συζήτηση και ένας διάλογος σύνθεσης, τέτοιος που να αναδείξει και να καταδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας, να επικαιροποιήσει τις θέσεις και τις αποφάσεις μας και να καθορίσει το πώς θα πορευτούμε μέσα στο 2015. Εδώ να πούμε ότι αταλάντευτα το Εργατικό Κέντρο και η διοίκηση είναι σε θέση μάχης, δεν έχει ούτε στιγμή υποστείλει τη σημαία των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Είμαστε σε ετοιμότητα και εν ώψη της έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση μεταξύ των εντός εισαγωγικών λεγόμενων κοινωνικών εταίρων, αλλά και εν ώψη της υλοποίησης των εξαγγελιών της κυβέρνησης. Το 751 για μας είναι πρωταρχικός στόχος και λέμε ότι έπρεπε να έχει γίνει από χτες. Θέλουμε να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, περιμένουμε. Όσον αφορά το θέμα της ανεργίας, που είναι το πρώτιστο και είναι ο στόχος μας η υλοποίηση της δομής ανέργων μέσα στο 2015, θα επικαιροποιήσουμε τις όποιες αποφάσεις μας μέσα από τον διάλογο που συνηθίζεται να γίνεται στα συνέδρια. Θα ακολουθήσει το ψήφισμα και θα γίνει η έγκριση ή μη των πιο πάνω αναφερόμενων θεμάτων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι αντιπρόσωποι θα έρθουν, θα γίνει μια επικοδομητική συζήτηση, τα προβλήματα είναι γνωστά. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει χρόνος για να επαναπαυθούμε ούτε δευτερόλεπτο, γιατί είναι τέτοιες οι εξελίξεις, αλλά και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απ' έξω περιμένουν συνάδελφοι που έχουν απολυθεί από εταιρεία. Θέλουμε να πούμε σε όλους τους τόνους ότι η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και το Εργατικό Κέντρο είναι ανοιχτό και είναι δίπλα και μπροστά στους αγώνες των συναδέλφων. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Τσιμπημένες ήταν οι τιμές των προϊόντων των λαϊκών αγορών σήμερα και αυτό οφείλεται στις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι παραγωγοί που κράτησαν τις τιμές χαμηλά αφού τα προϊόντα τους τα έφεραν από περιοχές που δεν υπέστησαν ζημιές. Μπορώ να πω ότι για την εποχή δεν είναι τσιμπημένες. Είναι τσιμπημένες γιατί εντάξει, ο κόσμος δεν έχει λεφτά βάσει με αυτά που παίρνει και την ανεργία. Αλλά τα 3 ευρώ το κιλό κόκκινες πάπρικες και φλωρίνης μπορώ να πω ότι είναι προσφορά. Για τον εξής λόγο. Βέβαια, γιατί στα σούπερ μάρκετ έχουν 4,5 ευρώ το κιλό αυτά εδώ. Και εμείς τα έχουμε 3 και είναι ελληνικά, δεν είναι εισαγόμενα. Επίσης έχει 3 η φλάσκα. Ναι, που είναι κριτικά. Αυτά τα προϊόντα είναι από την Κρήτη όλα. Λοιπόν, έχουν γίνει μεγάλες ζημίες, πολλές ζημίες. Με χιόνια, με νερά, τα ξέρετε, γνωστά είναι. Όλη η Ελλάδα έπαθε ζημιά από τον καιρό. Γι' αυτό το λόγο κρατάνε αυτές τις τιμές. Δηλαδή οι καλλιέργειες καταστράφηκαν οι περισσότερες. Το ζητούμενο είναι αν έχει ο κόσμος να τα πάρει. Εντάξει, μπορεί και για τους παραγωγούς όντως να έχουν πάθει ζημιές και να κρατάνε τις τιμές. Αλλά ο κόσμος αγοράζει. Να σκεφτείτε ότι αυτά τα προϊόντα πριν 20 χρόνια τα πουλάγαμε ίδια τιμή. Δηλαδή υπήρχε παραμονή του. Ναι, παραμονή του Πάσχα είχε 7,5 κατοστάρικα το κιλό, 8 κατοστάρικα το κιλό. Πριν 15 χρόνια. 700 δραχμές το κιλό. Πριν 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Ήταν και άλλοι μισθοί όμως. Ναι, μπορούσε και δεν μίλαγε κανένας γιατί ο κόσμος είχε λεφτά. Αλλά τώρα τι να κάνουμε, τι θέλουμε να βρούμε, ποιος θέλει αυτά και τα λοιπά. Τα ξέρετε, τι να πούμε τώρα. Τι άλλο οι ζημιές λοιπόν έχουν κρατήσει, αυτό είναι το ζητούμενο τώρα, ότι οι ζημιές που έγιναν έχουν κρατήσει ψηλά τις τιμές. Οι ζημιές βέβαια και τα πορτοκάλια δεν τα είδατε. Στην αρχή τι τιμή είχαν και τώρα πώς είναι τα πορτοκάλια. Μάλιστα. Αυτό καθαρά και τίποτε άλλο είναι. Τιμές όχι τίποτα δεν έχουμε, φτώχεια ο κόσμος έχει φτώχεια. Έχει φτώχεια από το προηγούμενο καθεστώς, όχι τώρα. Τώρα θα δούμε, περιμένουμε, δεν ξέρουμε τι να πούμε, τίποτα. Γιατί
πείτε μου, είχατε ζημιές εσείς στα παροϊόντα? Όχι, τίποτα δεν είχαμε στην Αρκαδία, τώρα δεν κάνει ζημιές, τίποτα, μόνο κρύο κάνει. Και για πείτε μας πώς έχετε τώρα το λάχανο? Λάχανο τώρα αυτό είναι χειμωνιάτικο, εντάξει. 60 λεπτά. 60 λεπτά. Πατάτα? Πατάτα 50. 50 λεπτά. Τρυπόλεως δικιά μας. Αγοράζει ο κόσμος, αγοράζει. Αγοράζει ο κόσμος κατά δύναμη. Ό,τι μπορεί ο κόσμος τρώει. Καμιά πατάτα, κανένα κρεμμύδι, το απαραίτητο. Τα άλλα τα αφήνει για το μέλλον. Τι να πάρει, πού να τα βρει? Πόσα τα έχετε εσείς? 80 λεπτά τα έχω. Το ζευγάρι. Το ζευγάρι, ναι. Παίρνουνε, τα παίρνουν, είναι σπιτικά αυτά? Σπιτικά, καλά, σπιτικά. Θα πάω εγώ έμπορος, θα γίνω. Να, εδώ τα έχω ακόμη. Πόσες ώρες είστε εδώ? Πόσες ώρες, από τις 7 το πρωί είναι. Θα βγει το μεροκάματο σήμερα? Μεροκάματο? Έχουμε χρόνια να το δούμε αυτό το μεροκάματο. Μάλιστα. Κάθε φορά είστε εδώ στην Αλέγγυα, έτσι? Τι να κάνω, θέλω να πάρω κι εγώ μια πατάτα, ένα κρεμμύδι. Αυτό να φάω, δεν θέλω εγώ να ζήσω. Μπορεί να είμαι 100 χρονών, αλλά τη ζωή τι θέλω. Ο Θεούλης βοήθησε, μεγαλύτερα και πουλήσαμε και πουλάμε. Φαίνεται η οικονομία πάει καλά. Καλές τιμές, καλές. Πολύ καλές τιμές, βέβαια. 50 λεπτά μίλα. 50 λεπτά μίλα. 50 λεπτά μίλα, από την Τρίπολη. Από την Τρίπολη, το καλύτερο μήλο το τελείσω, το διαφημίζω κιόλας. Να περάσω από τον πάγκο μου να πάρω. Τι άλλο από εκεί πέρα. Πώς αγόρασε ο κόσμος? Αγόρασε σήμερα, αγόρασε. Μάλιστα. Και καλά μάλιστα. Πιάσαμε καλά λεφτά. Είναι και καλή τιμή, βέβαια. Είναι καλή τιμή, ναι, είναι πολύ καλή τιμή. Να πληρώσουν τα ψέα. Ναι, το έχω πει ήδη. Και μας είπαν από τώρα πάλι. Το 11. Είναι ντροπή στους πέσσολους όλοι. Ο αγρότης δεν έχει είτε γυαλάτι να πάρει. Δεν υπάρχουν κενά λειτουργών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αργολίδα, αφού και τα υπάρχοντα καλύφθηκαν, δήλωσε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστας Δαρσινός. Μοναδικές εξαιρέσεις εκπαιδευτική ξενόγλωσσων μαθημάτων, όπου και γίνεται προσπάθεια εξέβρεσης λύσης. Είμαι στην ευχάριστο θέση, κατά βάση να πω ότι αυτή τη στιγμή, από πλευράς λειτουργίας των σχολείων, είμαστε καλυμμένοι από πρώτο προσωπικό. Κάποια μικρά αναπέστα είναι με τις ειδικότητες των γερμανικών που δεν κατάφεραν να είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα και λόγω απουσίας κάποιων από άδειες επαπειρούμενης κοίησης. Στα γερμανικά η δεύτερη ξένη γλώσσα σε κάποια σχολεία δεν είναι καλυμμένη. Κατά τα άλλα, όλες οι άλλες ειδικότητες και εκπαιδευτικοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί σε όλα τα σχολεία του νομού είναι καλυμμένοι. Και μπορώ να πω ότι επειδή επιστρέφουν και κάποιες εκπαιδευτική από άδειες ανατροφής ή εξάμηνης διάρκειας παράτασης κλπ. Κάποια στιγμή έχουμε και λίγο παραπάνω προσωπικό να καλύψουμε και έκτακτες ανάγκες. Υπήρχε ένα θέμα με το. Ναι. Για τις λίμνες με το. Τέτοιο, με το παιδικό σταθμό. Με το νηπιαγωγείο των λιμνών. Ναι, καλύφθηκε πριν από τις γιορτές κανονικά και λειτουργεί με την νηπιαγωγό εκεί, όπως και το δημοτικό σχολείο. Κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούμε καλά. Ναι, και είχαμε και σταθερμίσει και τον υπηαγωγείο να σας θυμίζω. Ναι, και το οποίο και αυτό μετά τις γιορτές, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα, λειτουργήσε και αυτό κανονικά με έναν υπηαγωγείο. Υπάρχει το πρόβλημα με κάποιους εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονται λόγω του ότι πηγαίνουν σε δύο σχολεία ή και σε τρία, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα, έτσι? Αυτό γίνεται πάνω από δύο σχολεία, γίνεται συνήθως με αυτές τις ειδικότητες της δεύτερης ξένης γλώσσας. Συνήθως όλες οι άλλες ειδικότητες το πολύ σε δύο σχολεία πάνε. Γιατί οι ώρες που καλύπτουν είναι αρκετές. Άρα, αν καλύψει ένα σχολείο 10-11 ώρες ή 10, τελειώνει. Επειδή στα γερμανικά είναι λίγες οι ώρες, σαν δεύτερη ξένη γλώσσα ή και στα γαλλικά παράλληλα, μην πάρουμε μόνο τα γερμανικά και τα γαλλικά, εκεί υπάρχει το πρόβλημα μέχρι και 5 σχολεία που μπορούν να καλύψουν. Και, ναι, είναι ένα θεματάκι. Το οποίο θεωρώ ότι για να λυθεί πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων με τις ώρες που πρέπει να έχει το κάθε σχολείο στη δεύτερη ξένη γλώσσα. Γιατί όταν είναι ένα τμήμα και έχει δύο ώρες, καταλαβαίνετε εσύ πώς θα καλύψει. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται κάποιες εισηγήσεις και από εσάς που βλέπετε. Ναι, ναι, βεβαίως. Για να μπορέσουν να. Γίνονται και συζητήσεις, υπάρχουν και σχετικές και από εμάς παροντρήσεις ή υποδείξεις ή προτάσεις που γίνονται. Θεωρώ ότι όλα αυτά μέσα στο σχεδιασμό. Κατά τα άλλα, πάντως είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Και φαντάζομαι για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει ότι είστε ανοιχτός σε οποιοδήποτε. Το έχω αποδείξει, πιστεύω αυτό, ότι είμαι ανοιχτός και όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς αλλά και σε όλους τους φορείς και στους γονείς. Το γραφείο είναι πάντα ανοιχτό, να προηγηθεί ένα τηλέφωνο για να γνωρίζω και δέχομαι όλους και συζητάμε όλα τα προβλήματα γιατί η σχολική κοινότητα, όπως ξέρετε, αποτελείται από όλους μας. Από το εκπαιδευτικό προσωπικό, από τους μαθητές και από τους γονείς και από τους φορείς. Εντάξει, άρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για όλους.
περιφρονείτε, αν κάτι θεωρείτε ότι είναι λάθος από κάποιους συλλόγους, αν τεθεί κάποιο θέμα κλπ. Έχετε την αρμοδιότητα. Τι εννοείτε? Εάν ανακύψει οποιοδήποτε θέμα σε κάποιο σχολείο, έχετε την αρμοδιότητα να παρέμβετε? Βέβαια, όταν ανακύψει ένα θέμα και. Που σας έχει προταθεί από τον συλλόγο γονέων. Ναι, αν έχω την οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία, είμαι υποχρεωμένος να παρέμβω και να έχω ιδία σώμαση τι ακριβώς συμβαίνει για να έχω άποψη. Βεβαίως. Κάθε άλλο. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Η αναπτυξιακή σύμπραξη διορκαδία κατόπιν σχετικής έγκρισης από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Πελοποννήσου υλοποιείται τοπικό σχέδιο απασχόλησης με τίτλο Διορκαδία, στο οποίο θα συμμετέχουν 100 ωφελούμενοι της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Οι επιχειρήσεις Αρκαδίας αποκτούν την ευκαιρία άμεσων επαφών και συνεντεύξεων με κατάλληλο και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέσεις εργασίας. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε συνέντευξη στα γραφεία της Περιφέρειας από την Αντιπεριφερειάρχη Ντίνα Νικολάκου και τους υπευθύνους του προγράμματος. Ξεκινώντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συμβολή τους στην προσπάθεια η οποία γίνεται στο συγκεκριμένο τοπικό σχέδιο απασχόλησης με τίτλο Δύο Αρκαδία, γιατί μέχρι τώρα η επιτυχία της υλοποίησης αυτού του σχεδίου έχει να κάνει και με τη δυνατότητα που μας δίνουν τα μέσα ενημέρωσης να ενημερώσουν τους πολίτες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκφράζει τη μεγάλη ικανοποίησή της σήμερα για ένα πρόγραμμα το οποίο με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο και το σημαντικό, που είχε να κάνει με τα προγράμματα κατάρτισης 100 ωφελουμένων, άτομα τα οποία πλέον είναι έτοιμα από άποψη συμβουλευτικής και κατάρτισης να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη σημερινή πρόσκληση, η οποία γίνεται και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και από τους εταίρους συμπράττοντες σε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο, για να μπορέσουμε για πρώτη φορά, με έναν εντελώς καθαρό τρόπο και υλοποιώντας την πολιτική αντίληψη της Περιφέρειας, άτομα τα οποία έχουν ήδη επιδοτηθεί, ήδη έχουν δεχτεί συμβουλευτική και κατάρτιση, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η πολιτική άποψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό το οποίο θα δώσει την ουσιαστική λύση είναι η θέση εργασίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η ανεργία. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα, για να είναι ωφέλιμα στις τοπικές μας οικονομίες, θα πρέπει να μπορούμε να πούμε πόσοι από τους ωφελούμενους κατάφεραν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και από άνεργοι να γίνουν πλέον εργαζόμενοι. Σε αυτή την προσπάθεια η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοστατεί, πρωταγωνιστεί, είναι παρούσα μαζί με όλους τους συμπράττοντες. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια θέλουμε να βοηθήσουν και οι επιχειρήσεις της Πελοποννήσου. Ξεκινώντας από την Αρκαδία και από αυτό το πρόγραμμα, καλούμε και εμείς τους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να απασχολήσουν προσωπικό, τους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής μας οικονομίας μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να προσέλθουν στο Άστρος στις 18 Τρίτου του 2015 και ώρα 5.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Άστρος Beach Hotel, όπου θα έχουμε εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τον τουρισμό, κυρίως λοιπόν για αυτούς τους επιχειρηματίες μιλάμε, αλλά και στο Μέναλο, εδώ στην Τρίπολη, στις 5.30 ώρες, στις 16 Μαρτίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, όπου εκεί καλούμε το σύνολο των επιχειρηματιών, μια και θα έχουμε μεγαλύτερα θεματικά αντικείμενα. Ευχαριστώ την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα την κυρία Νικολάκου, η οποία έχει στηρίξει το πρόγραμμα, όπως είπε η κυρία Μπριγάκη, σε όλες τις φάσεις και στη δημοσιότητα, που ήταν μια κρίσιμη φάση για να κινητοποιηθούν οι άνεργοι της Αρκαδίας να συμμετάσχουν, προς τις κυρίες Νικολάκου που ήταν καταληκτική στις εκδηλώσεις και σε όλα τα επόμενα στάδια, όπως τώρα η προσπάθεια έφεσης εργασίας για τους νέους, γιατί ο στόχος του προγράμματος είναι αυτός, η έφεση εργασίας. Όπως είπαν οι προλαλήσαντες, δεν είναι το ζητούμενο η επαγγελματική κατάρτιση και η λήψη του εκπαιδευτικού επιδόματος. Κάνουν αυτά τα προγράμματα για να βρουν οι άνθρωποι εργασία ή για να μπουν στην αγορά εργασίας με δικές τους επιχειρήσεις. Όσοι έχουν περισσότερα εφόδια και ειδικότερα κίνητρα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, που παρέχει και αυτή την ευκαιρία το πρόγραμμα της Διορκαδίας. Πράγματι, είναι η συνέχεια του προγράμματος Περίανδρος, που ήταν το τοπικό ολοκληρωμένο σχέδιο για την απασχόληση επαφών κοινωνικών ομάδων, που είχε την τιμή η κυρία Νικολάκου να ήταν πρόεδρος της σύμπραξης. Θεωρώ ότι είναι το μοναδικό πρόγραμμα που έχει επιτύχει υψηλούς δείκτες απασχόλησης σε σχέση με όλα τα αντίστοιχα προγράμματα της Πελοποννήσου,
Αυτό έχει καταγραφεί και στους τεχνικούς δείκτες της απασχόλησης που έχουν υποβληθεί και στο Υπουργείο Εργασίας. Γίνεται μια αντίστοιχη προσπάθεια σοβαρή, ολοκληρωμένη και στη βιοεργαδία. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Τινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Τινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηγών 501 Ήλιον και στο tiniakos.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Ελωμάς. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ.
Electrocoop F3010. Το ηλεκτρικό ψαλίδι που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Έρευνα, καινοτομία και εξαιρετικής ποιότητας υλικά συνθέτουν το απόλυτο εργαλείο κλαδέματος. Δημιουργήθηκε από την πρωτοπόρο γαλλική εταιρεία Infaco μετά από δοκιμές 6 ετών σε πραγματικές συνθήκες. Το Electrocoop F3010 είναι το μοναδικό στον κόσμο με 4 ανταλλακτικές κεφαλές. Το απόλυτο εργαλείο κλαδέματος τώρα στα χέρια σας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Electrocoop Ελλάς Χίτας Φίλιππος. Τηλέφωνο 2310 640 571. Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπονται νεφός με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ισχυρή ως πολύ ισχυρή και τοπικά στα πελάγη θυελλώδης. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 6 έως 10 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 14, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 15 και στα νησιά από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπονται νεφός με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ισχυρή έως πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Electrolive. Το απόλυτο εργαλείο για τη συγκομιδή της ελιάς. Electrolive. Ένα καινοτόμο προϊόν από τη γαλλική εταιρεία Infaco. Τα 30 χρόνια εμπειρίας, τα υλικά υψηλής τεχνολογίας, η κατοχυρωμένη πατέντα ελλειπτικής κίνησης, η μέγιστη απόδοση και οι ελάχιστοι κραδασμοί για το χρήστη εγγυώνται τη σωστή συγκομιδή και την τέλεια απόδοση σε κάθε τύπο έλαιος συλλογής. Το απόλυτο εργαλείο για τη συγκομιδή της ελιάς τώρα στα χέρια σας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Electrocoop Ελλάς Χίτας Φίλιππος. Τηλέφωνο 2310 640 571. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR Τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Ταξίδι προσκεκλημένος του Γιάννη Στάικου, ο Ευάγγελος Παπαποστόλου, Γενικός Διευθυντής Μαραθωνίου. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνετε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.